Σημαντικές αλλαγές έρχονται στις ποινές από το σύστημα φωτοεπισήμανσης. Πλέον, όταν ένας οδηγός καταγράφεται από τις κάμερες να παραβιάζει στα φώτα τροχιά στην διάβαση πεζών, αντί να τιμωρείται με εξόδιο 300 ευρώ, θα καλείται να πληρώσει 85, καθώς το πρόστιμο μειώνεται δραστικά. Τα εξώδικα παραμένουν αναλύωτα για την παραβίαση της πρώτης γραμμής στα φώτα τροχιάς και όταν ο οδηγός παραβιάσει την τρίτη γραμμή και εισέλθει στο τετράγωνο με τα φώτα τροχιάς, στα 25 και στα 300 ευρώ αντίστοιχα. Οι αλλαγές στις ποινές από το σύστημα φωτοεπισήμανσης επήλθαν μετά από πρόταση νόμου του Προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής Μαρινού Μουσούτα, η οποία πέρασε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Πέμπτη. Όταν σταθμεύσεις πάνω στη διάβαση πεζών και δεν υπάρχουν φώτα τροχέας, το εξώδικο, κύριε, με βάση τον κώδικα είναι 85 ευρώ. Κρίναμε ότι από το 25 στο 300 είναι μεγάλη διαφορά. Τη μείωση προστίμου στην ενδιάμεση αυτή παράβαση στα φώτα τροχέας δεν θα την δούμε ωστόσο άμεσα, αφού η Βουλή με σχετική τροπολογία παραχωρεί εύλογο χρονικό διάστημα στην εκτελεστική εξουσία για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα φωτοεπισήμανσης. Το λογισμικό και οι κάμερες προβλέπουν μόνο δύο σημεία. Άρα έχουμε δώσει την ευχέρεια στο Υπουργικό να προχωρήσει όταν θα είναι έτοιμο, που ελπίζω να είναι έτοιμο σύντομα, έτσι ώστε να προχωρήσει η επιβολή των τριών σημείων και όχι των δύο που έχουμε σήμερα. Μας έχουν δώσει ήδη έναν περίπου το κόστος που θα χρειαστεί για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Είναι έναν κόστος το οποίο υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο. Τονίζεται πως στην Επιτροπή Μεταφορών εκκρεμούν και άλλες προτάσεις νόμου βουλευτών για σειρά αλλαγών στο σύστημα φωτοεπισήμανσης, οι οποίες θα συζητηθούν στις 27 Ιουνίου, ενώ αναμένεται και σχετικό νομοσχέδιο από την κυβέρνηση.